Προσπαθούμε να καταλάβουμε πού το πάει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ποιες είναι οι σκέψεις και ποια είναι η επόμενη μέρα. Πράγματι είναι λίγο δύσκολα τώρα τα πράγματα, γιατί πέρασε ο καιρός, και η κατάσταση, αν τελειώσει και η αυριανή μέρα χωρίς αποτέλεσμα, χωρίς συμφωνία, είναι η χώρα στον αέρα. Η αλήθεια είναι ότι μάλλον θα τελειώσει χωρίς συμφωνία αύριο το Eurogroup. Εγώ ελπίζω μέχρι τελευταία στιγμή μήπως βρεθεί κάποια συμφωνία. Πώς να βρεθεί, κύριε Λεβέντη? Γιατί πώς να βρεθεί ο κύριος Πρωθυπουργός χθες? Μετά τη 18η... Ένα λεπτό, κύριε Λεβέντη, ένα λεπτό λίγο. Δεν σας ακούω μόνο λίγο καλά, παρακαλώ. Είπε, ναι, ο κύριος Πρωθυπουργός χθες. Λίγο πιο δυνατά και δεν σας ακούω καλά. Ακούστε, γιατί πιστεύετε ότι μπορεί στην τελευταία στιγμή αύριο να βρεθεί λύση, όταν ο κύριος Πρωθυπουργός χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα είπε, επιλέγουμε, αν δεν συμφωνήσουν οι άλλοι με εμάς, την επιλογή της ρήξης? Εσείς πιστεύετε ότι αυτό είναι θετικό μήνυμα? Αυτό είπε αυτό. Μπορεί να θέλει να κάνει το... Ακούστε, η υπόθεση της χώρας δεν είναι... Ακούστε λίγο, σας παρακαλώ. Ώρα. Ακούστε, τη χώρα δεν παίζουμε στα ζάρια και στο πόκερ. Αν δεν κάνει συμφωνία μέχρι αύριο, οφείλει μετά να υποβάλει την παραίτησή του. Α, καλά το λέτε. Αυτή είναι η πεποίθησή μου, ότι καλό θα είναι να κάνει μέχρι αύριο συμφωνία ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ξένους. Γιατί μετά να λαμβάνει μεγάλες ευθύνες και η μόνη οδός μετά είναι η παρέτηση του κυρίου Τσίπρα. Μάλιστα. Γιατί άρα να παραμένει εσείς στην εξουσία και πέραν της 30ης Ιουνίου, αναλαμβάνει πια και ποινικές ευθύνες. Έχω τονίσει ότι όποιος βγάλει την Ελλάδα από το ευρώ, και φυλακή μπορεί να πάει. Είναι ζήτημα υπέρτατης έτσι σημασίας αυτή η παραμονή στο ευρώ. Μπορεί κάποιος κόσμος να έχει κουραστεί με αυτά που συμβαίνουν 5 χρόνια και πάνω στις δυσκολίες του να λέει δεν βαριέσαι και έστω και στη δραχμή ας πάμε, αλλά αυτό το κάνει ο κόσμος γιατί δεν ξέρει τις συνέπειες. Αν μπορούσε να καταλάβει τι θα συμβεί στην Ελλάδα αν φύγουμε από το ευρώ, μετά κανένας δεν θα ήταν υπέρ της δραχμής. Υπέρ της δραχμής είναι κάποια ανόητη πολιτική και κάποια ανεύθυνη. Και κάποιος κόσμος που έχει πλήρη άγνοια. Τον κόσμο όμως δεν μπορούμε να του ζητήσουμε ευθύνες, διότι δεν γνωρίζει ο άλλος ότι αν πτωχεύσει η χώρα και αν σημειωθεί πιστωτικό γεγονός, θα καταρρεύσουν και οι τράπεζες και δεν θα έχουμε μόνο κούρεμα καταθέσεων. Εγώ πιστεύω ότι μετά την 30η Ιουνίου θα έχουμε και πλήρη απώλεια των καταθέσεων. Μάλιστα. Αυτό να ξέρει ο κόσμος. Κύριε Πρόεδρε, ναι. Λέτε ότι αν δεν τα καταφέρει αύριο η κυβέρνηση πρέπει να παραιτηθεί, πρέπει να, ναι, να έχουμε να τις εξελίξεις. Ναι, του πρέπει, αν είναι σόφρον, διότι μετά οδηγεί σε αδιέξοδο τη χώρα. Αυτό, σας έχω ακούσει στο παρελθόν να λέτε ότι μπορεί να δημιουργήσει ή η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί να δημιουργήσει προβλήματα και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Σας έχω λοιπόν ακούσει, ναι, να λέτε αν δηλαδή γίνει ότι μπορεί να σπάσει συμφωνία, τα τρία. Επειδή θα είναι επαχθέστερη από εκείνη του Σαμαρά, γιατί τώρα χάθηκε χρόνος όπως είπε και ο Βαρουφάκης, τώρα το χρηματοδοτικό κενό είναι μεγαλύτερο, αν γίνει η συμφωνία μέχρι αύριο, ναι, θα υπάρχει η αδυναμία να περάσει από τη Βουλή. Γιατί πώς θα κληθούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσουν όταν είχαν υποσχεθεί ότι διαγράφουν χρέη και ότι σχίζουν μνημόνια? Θα περάσει με τους άλλες ψήφους. Πώς? Θα περάσει με άλλες ψήφους. Δεν είναι εύκολο αυτό να σταθεί η κυβέρνηση. Μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι διατεθειμένοι, όπως ας πούμε το περιβάλλον Καραμαλή, λένε κάποιοι. Αν δεν περάσει με τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ, μόνο θα έχουμε άλλη κυβέρνηση. Ναι, θα έχουμε άλλη κυβέρνηση. Γιατί χάνεται δηλωμένη. Σωστό. Δηλαδή να αλλάξει η κυβέρνηση και να βάλει μέσα αυτούς τους άλλους, δεν νομίζω. Γιατί να βάλει μέσα τον Ποτάμι, να βάλει μέσα. Γιατί? Εάν ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ... Ακούστε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βγει με κάτω από συγκεκριμένη εντολή. Αν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ απειθαρχήσουν και δεν ψηφίσουν το νομοσχέδιο, το νόμο, ναι, της συμφωνίας, όλοι οι άλλοι και όλοι οι άλλοι να ψηφίσουν, ο ΣΥΡΙΖΑ καταραίει. Όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση καταραίει καταρχήν. Γιατί χάνεται διαδηλωμένη. Ακούστε, κύριε Πρόεδρε. Η λύση είναι μετά οικουμενική. Οικουμενική και εκλογές το Σεπτέμβριο. Γιατί δεν μπορεί να γίνουν τώρα εκλογές. Γιατί αν προκηρυχθούν εκλογές, ας πούμε, τώρα σε 3-4 ημέρες, η
30 Ιουνίου θα είναι μέσα στην προεκλογική περίοδο. Άρα θα πτωχεύσει η χώρα. Ναι, αλλά γιατί οικουμενική μιλάτε εδώ? Εγώ έχουμε φτάσει ένα βήμα πριν την καταστροφή και δεν έχει συγκληθεί το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών. Γιατί μεταξύ του δεν μιλούνται. Το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών τι να κάνουν τώρα, να συζητήσει. Μα δεν μπορούν να βρεθούν στο ίδιο πράγμα. Να πάει δεδομένο ότι λέει πάση θυσία συμφωνία. Η Ντόρα λέει πάση θυσία συμφωνία. Η Καραμαλική λένε πάση θυσία συμφωνία. Και ο Σαμαράς δεν θέλει να ψηφίσει τη συμφωνία γιατί τον λέγανε προδότη 4 χρόνια, 5. Μάλιστα. Και δεν θέλει να δώσει ψήφο. Αυτή είναι η καταγραφή των δυνάμεων. Τι να πάνε να συζητήσουν, λέει, στο Προεδρικό Μέγαρο, τι θα βγει? Δεν θα βγει τίποτα στο Προεδρικό Μέγαρο. Εδώ υπάρχει ή ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει μια συμφωνία μέχρι αύριο βράδυ, που ελπίζω, εγώ ελπίζω, διατηρώ την ελπίδα μου ότι παρά τις κόγξες και παρά τις απειλές είναι σόφρον ο Τσίπρας. Και γιατί θα σας λέω, θα κινδυνεύσει να πάει και φυλακή αν δεν γίνει συμφωνία. Μάλιστα. Λοιπόν, αν δείτε όμως ότι δεν γίνεται συμφωνία μέχρι αύριο βράδυ, η οδός της παρέτησης κατ' εμέ του κυρίου Τσίπρα είναι από εκεί και πέρα το μόνο που μένει, και εκλογές το Σεπτέμβριο. Δεν μπορεί να γίνουν αμέσως εκλογές γιατί θα πτωχεύσει η χώρα. Και τι νόημα έχουν οι εκλογές όταν είναι δεδομένο ότι πτωχεύει η χώρα στις 30 Ιουνίου? Δεν έχουν καμία σημασία. Αυτή είναι η θέση της Ένωσης Κεντρών, να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθειες μέχρι αύριο. Ο χρόνος του Τσίπρα τελειώνει αύριο βράδυ. Θα σας συμπληρώσω μόνο και θα σας πω ότι οι πληροφορίες της τελευταίας στιγμής λένε ότι αν δεν υπάρξει αύριο συμφωνία, μπορεί να έχουμε σύνοδο κορυφής μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ωραία, και τι να κάνει η σύνοδος κορυφής? Να πάρει πολιτική απόφαση. Πολιτική απόφαση να μας διώξουν ή είναι? Δεν ξέρω. Πρέπει να γίνει συμφωνία, σας λέγω, μέχρι αύριο. Το καταλάβατε? Δηλαδή, έστω την άλλη μέρα να γίνει σύνοδος κορυφής, η οποία τι θα πει η σύνοδος αυτή της κορυφής? Δίνουμε λεφτά στην Ελλάδα χωρίς τις μεταρρυθμίσεις? Είναι δυνατόν να το κάνουν αυτό οι Ευρωπαίοι? Εξευτελίζονται αν το κάνουν. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα κάνουμε το χατήρι ενός Τσίπρα, σας είπα. Εγώ πιστεύω ότι η 18η Ιουνίου είναι η αποφράση μέρα για τον κύριο Τσίπρα. Εάν κάνει συμφωνία, μένει, αλλά θα έχει το πρόβλημα να την περάσει στη Βουλή. Πρέπει να την περάσει όμως με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Μην ελπίζει ότι μπορεί να την περάσει με άλλους. Πάλι η κυβέρνηση θα καταρρεύσει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.